σε μια χώρα η οποία μαστίζεται από ανεργία, φτώχεια και οικονομική ύφεση. Ο λαός είναι αγανακτισμένος και απαιτεί λύσεις από την κυβέρνηση για προβλήματα που ίδια δημιούργησε, όχι ο καπιταλισμός, ούτε η ελεύθερη αγορά. Οι πολιτικοί μας διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουν τα λάθη των παρελθοντικών κυβερνήσεων. Ότι οι ίδιοι θα χρησιμοποιήσουν στοχευμένα και σχεδιασμένα την εξουσία τους. Μας υπόσχονται ότι θα αυξήσουν τα επιδόματα και τις πολιτικές πρόνοιας. Οι πολίτες θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι με τον πολιτικό που έχει την εξουσία και ότι άμα μπορούσαν να βρουν έναν έξυπνο, μη διεφθαρμένο, έναν ειλικρινή πολιτικό, όλα τα προβλήματά τους θα εξαφανίζονταν. Η ιστορία όμως έχει δείξει επαναλημμένα ότι οποιαδήποτε μορφή κυβερνητικού παρεμβατισμού, όσο καλοπροαίρετη και να είναι αυτή, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Μήπως το πρόβλημα δεν είναι με το πολιτικό που έχει την εξουσία, αλλά με το μέγεθος της εξουσίας που έχει ένας πολιτικός. Μήπως οι πολιτικοί μας υπόσχονται λύσεις για προβλήματα που ήδη δημιούργησαν και τώρα προτείνουν δελεαστικές λύσεις για δικό τους πολιτικό συμφέρον. Ενώ λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση, παγκοσμίως και διαχρονικά έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 1980 το ποσοστό παγκόσμιας φτώχειας ήταν 44%. Σήμερα, το 2019, αυτό το ποσοστό έχει πέσει στα μόλις 4%. Ας δούμε το θέμα πιο διαχρονικά, πηγαίνοντας 200 χρόνια πίσω. Ο πληθυσμός της γης ήταν περίπου 1 δισεκατομμύριο. Το 90% του πληθυσμού ζούσε στη φτώχεια. 200 χρόνια μετά, ο πληθυσμός της γης αυξήθηκε κατά 6 δις, αλλά η φτώχεια έπεσε στα μόλις 4%. Εκείνη τη χρονική περίοδο για την οποία μιλάμε, γύρω στο 1800, ο οικονομολόγος Τόμας Μάλθους είχε υπολογίσει ότι στο μέλλον εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα πέθαναν από την πείνα, καθώς ο πληθυσμός της γης θα είχε αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που οι πόροι της γης δεν θα μπορούσαν να το στηρίξουν. Παρ' όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε και οι ίδιοι, η θεωρία του Μάλθους διαψεύθηκε και ενώ αυξήθηκε ο πληθυσμός, μειώθηκε και η φτώχεια. Ποια ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την εξέλιξη? Τι ήταν αυτό που είχε ξεφύγει από τον Μάλθους? Η απάντηση είναι ανθρώπινη δημιουργικότητα. Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνεται και η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Οι άνθρωποι βρίσκουν καινούριους τρόπους να εκμεταλλευτούν τους πόρους γύρω τους πιο αποτελεσματικά. Ο καπιταλισμός είναι το μόνο σύστημα το οποίο προσφέρει κίνητρα στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους για προσωπικό αλλά και για κοινωνικό κέρδος. Η κάθε τεχνολογική πρόοδος είναι αποτέλεσμα ανθρώπων, οι οποίοι είχαν μια ιδέα στην οποία πίστεψαν και ήταν πρόθυμοι να ρισκάρουν τα πάντα για την πραγματοποίησή της. Είχαν την ελπίδα για κέρδος και τη διασφάλιση των συμφερόντων τους. Η ενασχόλησή τους με το συμφέρον τους βελτίωσε τη ζωή όλων των ανθρώπων γύρω τους. Ο καπιταλισμός είναι το μόνο σύστημα στο οποίο η απληστία του ανθρώπου έχει χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για τη δημιουργία καλύτερων και φθηνότερων προϊόντων που μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας. Κάποιος δικαιολογημένα θα αναρωτιόταν για το ερώτημα της οικονομικής ανισότητας. Πώς γίνεται το 1% του πληθυσμού να κατέχει το μισό πλούτο της γης? Και ενώ αυτό φαινομενικά αποτελεί ένα τρομακτικό στατιστικό, η οικονομική ισότητα δεν είναι κάτι που γίνεται να επιτευχθεί σε κάποιο σπουδαίο βαθμό, καθώς η προσπάθεια επίτευξης αυτού του στόχου θα προκαλούσε οικονομική δυσλειτουργία. Επιπρόσθετα, το ζήτημα της οικονομικής ανισότητας τραβάει την προσοχή μας από τα πραγματικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως μια κοινωνία.
Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η φτώχεια. Κάποιος εύκολα θα μπορούσε να θεωρήσει τη φτώχεια και την οικονομική ανισότητα ως όμοια πράγματα, αλλά αν εξεταστεί βαθύτερα το ζήτημα, θα ανακαλύψουμε το αντίθετο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι υπάρχουν κάποιοι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, αλλά ότι υπάρχουν φτωχοί. Η πραγματικότητα είναι ότι όσο πιο πλούσιοι γίνονται πλούσιοι, τόσο και σε γρηγορότερο βαθμό μειώνεται η φτώχεια. Θα ήθελα επίσης να σου μιλήσω για τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν όταν μια κοινωνία θέτει ως βασικό της στόχο την εξάλληψη των ταξικών διαφορών. Καταρχάς, ας κάνω μια υπενθύμηση λέγοντας ότι στον 20ο αιώνα 70 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν στα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αποτελούν μια υπενθύμηση για τους σημερινούς διανοούμενους ότι όταν εμπιστευτούν ολοκληρωτική δύναμη σε μια κυβέρνηση δήθεν για να καταστρέψει τις ταξικές διαφορές, η επίτευξη αυτού του στόχου όχι μόνο δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί, αλλά έρχεται και με ένα τεράστιο κόστος στην ανθρώπινη ζωή. Ένας οικονομικός δικτάτορας δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο του οικονομικού τομέα. Η οικονομία δεν είναι κάτι που απλώς γίνεται να απομονωθεί από την καθημερινότητά μας. Αυτό γίνεται καθώς η οικονομία αποτελεί μέσο για την πραγματοποίηση των ανώτερων σκοπών μας. Τι δουλειά να κάνουμε, πού να μείνουμε, τι πολιτική ταυτότητα να έχουμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την οικονομία σε κάποιο βαθμό. Και όποιος ελέγχει τα μέσα, ελέγχει και τους σκοπούς και τους στόχους μας. Ο δρόμος προς τη δουλεία αποτελείται από την ψευδή αίσθηση ασφάλειας που έχουν οι πολίτες όταν παραχωρούν την οικονομική τους ελευθερία, θεωρώντας ότι τα πολιτικά τους δικαιώματα δεν θα παραβιαστούν. Η οικονομική ανελευθερία δίνει τη βάση για τη θεμελίωση ενός πανίσχυρου και αντίστακτου δικτατορικού καθεστώτος. Ένα τέτοιο καθεστώς, όταν παρεμβαίνει στη φυσική ροή της οικονομίας, δικαιολογεί την πράξη της με το επιχείρημα «η οικονομική ασφάλεια των πολιτών». Σε μια κοινωνία όπου ο κυβερνητικός παρεμβατισμός είναι συχνό φαινόμενο, η ιεραρχία των αξιών αλλάζει. Οι άνθρωποι αρχίζουν να εκτιμούν περισσότερο την ασφάλεια από την ελευθερία τους. Στο τέλος, γίνονται πρόθυμοι να θυσιάσουν όλα τα πολιτικά τους δικαιώματα για να εξασφαλίσουν την υποτιθέμενη οικονομική τους ασφάλεια. Οι 10 πιο τρομακτικές λέξεις που μπορεί να πει κάποιος είναι «Είμαι από την κυβέρνηση και είμαι εδώ για να βοηθήσω». Είχε πει εύστοχα ο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Ο καπιταλισμός, λοιπόν, αποτελεί το πιο ηθικό, αλλά και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης μιας οικονομίας. Το δικαίωμα του πολίτη να αγοράζει ό,τι θέλει, σε όποια τιμή θέλει, να δουλεύει όπου θέλει και να έχει το δικαίωμα στους καρπούς της εργασίας του, αποτελούν βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση των πολιτικών δικαιωμάτων. Πάρτε για παράδειγμα τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Αυτές οι δύο χώρες ήταν αρχικά δημογραφικά όμοιες. Σήμερα όμως, η Βόρεια Κορέα παραμένει ζωντανή με την οικονομική υποστήριξη της Κίνας και είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Η Νότια Κορέα, από την άλλη, υιοθέτησε τις δυτικές ιδέες της ελεύθερης αγοράς. Έδωσαν το δικαίωμα στους πολίτες να ρισκάρουν και υπήρχε μια αγορά η οποία πρόσφερε κίνητρα για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να φτάσει τη σοφία των εκατομμυρίων συναλλαγών που αποτελούν την οικονομία. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο κυβερνητικός παρεμβατισμός δημιουργεί τα προβλήματα που βλέπουμε εμείς σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει πολιτική, προσπαθώντας πρώτα να υπολογίσει τις προθέσεις των εκατομμυρίων πολιτών που δραστηριοποιούνται σε μία αγορά. Προφανώς ένα αργοαδύνατον. Είναι όπως
Είχε πει ο Αρκάς ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που ζαποτάρει το έργο της κυβέρνησης. Δεν μπορούν να ασκήσουν πολιτική αρμονική με τις προθέσεις των πολιτών, καθώς αυτές είναι αμέτρητες και αλλάζουν κάθε δευτερόλεπτο. Με λίγα λόγια, ο απρόβλεπτος χαρακτήρας μιας ελεύθερης αγοράς είναι αυτό που κάνει τις καλοπροαίρετες προθέσεις της οποιαδήποτε κυβέρνησης να δημιουργούν προβλήματα και να χειροτερεύουν τα προβλήματα που προσπαθούν να λύσουν. Γι' αυτό και προσπαθούν να ορίσουν τις επιλογές και τις προθέσεις των πολιτών, έτσι ώστε οι αλλαγές στην οικονομία να μην είναι τόσο απρόβλεπτες. Μειώνουν και τιμωρούν τη δημιουργικότητα και καταστρέφεται η οικονομική ανάπτυξη. Και όποιος και να ήταν ο στόχος τους, θα είναι σίγουρο πως και σε αυτό θα έχουν αποτύχει. Αυτές οι εκστρατείες της κυβέρνησης δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό όφελος για την οικονομία. Και πίσω από αυτές τις φιλολαϊκές ενέργειες κρύβονται πολιτικά συμφέροντα. Η λέξη «κοινωνική δικαιοσύνη» αποτελεί παράθυρο για το σκεπτικό των πολιτικών. Βλέπουν μια ανισότητα. Για παράδειγμα, κάποιος να έχει περισσότερα λεφτά από κάποιον άλλον και για αυτούς είναι αυτονόητο ότι ο πιο πλούσιος έκλεψε από το φτωχότερο. Για αυτούς, η επιτυχία αποτελεί μια ένδειξη ενός ανήθικου χαρακτήρα, ενός αδίστακτου καπιταλιστή που εκμεταλλεύεται τον κόσμο γύρω του. Για να φτάσει κάποιος ψηλά, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πατήσει κάποιον άλλον. Παρατηρείτε ότι οι αυτοαποκαλούμενοι φίλοι των φτωχών και των αδύναμων εκφράζουν περισσότερα αντιπάθεια και μίσθηση προς τον πλούσιο παρά αγάπη προς τον φτωχό. Η λέξη δικαιοσύνη είναι κάτι τόσο ιερό που δεν χρειάζεται μία άλλη λέξη από μπροστά της. Αποτελεί άλλο έναν λόγο να είμαστε περήφανοι τη χώρα μας ή καλύτερα θλιμμένοι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι 108η στην παγκόσμια κλίμακα οικονομικής ελευθερίας σύμφωνα με έρευνα του Heritage Foundation. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτα-τελευταία λίγο μπροστά από την Ουκρανία. Αυτό που η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως δεν είναι επιδόματα, υπερφορολογία και κυβερνητικό παρεμβατισμό, αλλά την επαναφορά της οικονομικής ελευθερίας. Δεν είναι ζήτημα ισότητας, αλλά είναι ζήτημα ελευθερίας. Ο ήρωας της Αμερικανικής Επανάστασης, Μπέντζαμιν Φράγκλιν, είχε πει ότι όποιος θυσιάσει από την ελευθερία για την ασφάλειά του, είναι καταδικασμένος να χάσει και τα δύο. Η κυβέρνηση, λοιπόν, δεν αποτελεί τη λύση για τα προβλήματά μας, αλλά αποτελεί η ίδια το πρόβλημα. Τα λόγια της οποιαδήποτε κυβέρνησης για ένα ιδιοφυές σχέδιο για την εξάλληψη των ταξικών διαφορών και τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Και πίσω από αυτά τα λόγια κρύβονται πολιτικά συμφέροντα και κίνητρα εξουσίας. Άμα είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε την ελευθερία για την ασφάλειά μας, ο δρόμος προς την δουλεία θα αποτελεί μονόδρομο. Ο δρόμος προς την οικονομική εφημερία βασίζεται στην ελεύθερη αγορά και στην οικονομική ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ.